Τα self-test, ένα πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο της διασποράς, μπαίνουν από την ερχόμενη εβδομάδα πιο ενεργά στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Με υποχρεωτικό self-test, μια φορά την εβδομάδα θα προσέρχονται στην εργασία τους οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι. Θα έπρεπε πέρα από τα self-test να μπούμε και στη διαδικασία του εμβολιασμού. Τα self-test γίνονται υποχρεωτικά και σε πολλούς τομείς του ιδιωτικού τομέα. Ενώ σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει διασφαλίσει την ομαλή διαδικασία, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 300 μέχρι και 1000 ευρώ. Έτσι, από την προσεχή Δευτέρα, με υποχρεωτικό self-test θα πιάνουν δουλειά οι εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και ποτών, εργαζόμενοι στην εστίαση, στις μεταφορές, στις επιχειρήσεις καθαρισμού, σε κουρία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, αλλά και σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Η επέλαση της πανδημίας συνεχίζεται και η κατάσταση στα νοσοκομεία της Βόρειο Ελλάδας παραμένει οριακή, με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να κρούν τον κόδωνα. Δυστυχώς έχουμε χάσει τον έλεγχο για μία ακόμα φορά. Δηλαδή για δεύτερη φορά. Μία ήταν το Νοέμβρη και μία τώρα το Μάρτι. Η Ελλάδα κρατά στάση αναμονής για το εμβόλιο της Τζόνσον και περιμένει την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Την ίδια ώρα, χτες ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας ότι μέχρι τον Ιούνιο επιπλέον 1,2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων της Pfizer θα φτάσουν στη χώρα. Στο Υπουργείο Υγείας υποδέχτηκε ο Βασίλης Κικίλιας τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge. Το νέο γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα, και είναι ένα γραφείο για όλη την Ευρώπη. Είναι το πρώτο στην ιστορία του WHO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας γραφείο, που ασχολείται με το ζήτημα της ποιότητας, της φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών παγκοσμίως. Greece has been very well prepared for the vaccination campaign, which is being rolled out. But we are here to start a new chapter of collaboration. Αφορμή της επίσκεψης του Hans Kluge στην Αθήνα είναι η υπογραφή συμφωνίας για την έναρξη της λειτουργίας του γραφείου του οργανισμού στην Αθήνα για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.